Μεταξύ από το μαρινάρισμα έχει κάτσει εδώ πέρα το μπούκοβο και παιδιά, καίγομαι, δηλαδή αισθάνομαι ότι τσουζεί παράφορα. Ωραία. Έχω να σου πω αρχικά ότι έχει βγει πάρα πάρα πολύ κράνιση γενικά και... Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, not. Σας. Welcome to my channel again, είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε σήμερα είμαστε στην κουζίνα, γιατί όπως βλέπετε και στο τίτλο, θέλω να κάνω κάποιες συνταγές να τις δοκιμάσω. Κάποιες συνταγές, ρε φιλενάδες, οι οποίες τις βλέπω παντού, παντού όμως, TikTok, YouTube, Pinterest, και θέλω κι εγώ να δοκιμάσω αν μπορώ να τα καταφέρω. Εντάξει, γιατί οι άλλες το κάνουν. Έτσι μου κίνησαν την περιέργεια, οπότε έχω εστιάσει σε τρεις συνταγές όσον αφορά πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, snack. Βασικά δεν βρήκα κάτι το οποίο να με τραβήξει, αλλά παρόλα αυτά, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, θέλω από κάτω να μου σχολιάσεις αν θέλεις να δεις μέρος δεύτερο. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάς και το κουδουνάκι για να σου σχολιάσει όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί ανυπομονώ, έχω φτιάξει μόνο καφέ, ανυπομονώ να δω αν θα τα καταφέρω και όχι τίποτα άλλο γιατί πεινάω κιόλας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό. Το πρωινό το οποίο έχω εστιάσει είναι από αυτά τα πρωινά που παίρνεις τη φετούλα και χαράζεις ουσιαστικά γύρω 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 και βγάζεις την κόρα νομίζω, ναι, και βάζεις αυγό. Άλλοι το χαράζουν με σχήμα καρδούλας, εγώ όμως τώρα δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Εγώ γενικά θέλω να κάνω, να ενσωματώσω ουσιαστικά το ψωμί με το αυγό και να βάλω και κάποια λαχανικά. Απλά ήταν πολύ πρωτότυπο αυτό που είδα και οπότε πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε και πώς θα το κάνουμε. Αρχικά, αρχικά θα χρειαστούμε μία κόκκινη πιπεριά, μην την βλέπεις έτσι μπαμπάτσικη, γιατί δεν θα την βάλουμε όλοι, είναι πολύ μπαμπάτσικη αυτή τη συγκεκριμένη πιπεριά κόκκινη φλωρίνης. Αν όμως εσύ θέλεις να την βάλεις όλη, no problem. Λοιπόν, και αυτή είναι μία μπαμπάτσικη πράσινη πιπεριά, οπότε θα χρειαστούμε κόκκινη πράσινη, θα χρειαστούμε λίγο καλαμποκάκι και λίγο λουκανικάκι. Οπότε αρχικά εδώ πέρα έχω το καλαμποκάκι μου, το οποίο θα το βάλω σε αυτό εδώ πέρα το μπολάκι. Εξάλλου όλα τα λαχανικά θα τα ανακατέψω, όλα. Και τώρα θα κόψω σε κυβάκια τις πιπεριές μου. Αφού έβαλα και την πράσινη πιπερίτσα στο μπολάκι μου, τώρα θα κόψω λίγο λουκανικάκι σε μικρά κομματάκια. Σε συνέχεια, αφού κόψαμε όλα τα λαχανικά και το λουκανικάκι, θα πάρουμε πολύσπορες φετούλες. Εγώ διάλεξα πολύσπορο, θα μπορούσα και μαύρο τώρα, αλλά σας είπα ότι σε αυτό το βίντεο δεν θα έχουμε πολύ διατροφή. Οπότε θα τα αφήσω και τις δύο φετούλες να τα δοκιμάσουν και τα παιδάκια μου. Οπότε θα πάρουμε το πολύσπορο και θα το κόψουμε εδώ πέρα ανάμεσα. Και θα βγάλουμε αυτό το τετραγωνάκι το οποίο κόψαμε. Ναι, χωρίς να κόψουμε βέβαια αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, θα τα αφήσουμε στην ακρούλα. Και πάμε να κόψουμε και τις υπόλοιπες φετούλες. Καλύτερο κόψιμο, Μπέλα, γιατί είδες ότι δεν τα πήγες και πολύ καλά στο πρώτο. Οπότε βαθύ κόψιμο. Να ακούς αυτό το κράτ στο δίσκο. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, not. Τέλος πάντων, αυτή όμως πήγε μια χαρά. Λοιπόν, οπότε θα φύγουμε από το ψωμάκι και τώρα σε ένα τηγανάκι θα σοτάρουμε αρχικά αυτά εδώ πέρα τα λαχανικά. Και τώρα αφού έχει γίνει το λάδι, εντωμεταξύ μάλλον πρόσεξα ότι τις χοντρόκοψα τις πιπεριές, θέλει μάλλον για αυτό που θέλω, θέλει μάλλον να τα ψιλοκόψετε τα λαχανικά περισσότερο, γιατί εγώ το βλέπω ότι έκανα κοτρόνα κατάσταση. Μουσική.
Περιμένουμε λίγο να μαραθούνε για να συνεχίσουμε τη συνταγούλα μας. Εν τω μεταξύ, το άρωμα που πιάνει παιδιά από τα λαχανικά και το λουκανικά εκεί δεν υπάρχει. Σοτάρω εδώ πέρα, σε μη μου καούνε κιόλας, φαντάζεσαι. Λοιπόν, λίγο ακόμα θέλει. Και αφού τα σοτάραμε, βάλαμε τις πορτούλες που φτιάξαμε ψωμάκια. Έχω χαμηλώσει ήδη την φωτιά. Και στο μείγμα το οποίο έχουμε κάνει και έχει χαθεί και ο όγκος, θα ρίξω γρήγορα το αυγό εδώ μέσα. Γρήγορα όμως θα το ανακατεύω κιόλας, για να μην μου ψηθεί εδώ πέρα το αυγό. Ωραία, γρήγορα. Τώρα με ένα κουταλάκι θα το πάρω και θα το βάζω αυτό το μείγμα μέσα στις φετούλες μου. Και έτσι δεν θα χυθεί. Στη συνέχεια θα πάρω αυτά εδώ πέρα τα λαβάσκυρί τσένταρ και θα καλύψω όλη την επιφάνεια. Σας είπα, μπαμπάτσικο πρωινό σήμερα. Και θα βάλω και το κομμάτι, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα σε ποια φέτα ανήκει, αλλά δεν πειράζει, και θα το πατήσω. Λοιπόν, φιλενάδα, το έφτιαξα από το πρωινό. Τα μισοκατάφερα, μπορώ να σου πω. Εντάξει, θα μπορούσα καλύτερα. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να κόψω μικρότερα κομμάτια τις πιπεριές και να κόψω λίγο καλύτερα τις φέτες. Μα είναι δυνατόν? Γιατί αν δεν την κόψω σωστά και ανοίξει η φέτα, σκορπίζονται γενικά τα υλικά και εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, όμως μπορεί να μην είναι τόσο εμφανισιακά πάρα πολύ ωραία. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε, ρε παιδάκι μου, λίγο. Να δούμε, είναι ωραίο. Πεις τώρα, ρε φιλενάδα, που πήγε τρίτη φέτα. Πού να τη τρίτη φέτα, σκατά τα έκανα. Όχι, για να μην λες ότι όλα στη ζωή είναι ρόδινα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς πάμε να το δοκιμάσουμε. Απίστευτη χημεία, τα λαχανικά με το λουκανικάκι και το τσένταρ. Έλα, τέλειο είναι, εντάξει. Έλα, εντάξει. Μπορεί να μην λέει τόσο εμφανισιακά, αλλά είναι γευστικότατο. Ήρθε η ώρα του μεσημεριανού, φιλενάδα. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνω μία συνταγή. Korean Fried Chicken. Αυτά τα λαχταριστά, τα κράντσε, τα κοτοπλάκια με το σουσουαμάκι από πάνω και την καυτερή σος ή που θα καεί το κολλή μας ή γενικά θα πάρουμε φωτιά εδώ μέσα. Να σου πω την αλήθεια, θα ξεχωρίσω όμως κάποια κοτοπουλάκια για το γιο μου, γιατί δεν του αρέσουν τα καυτερά. Οπότε θα έχω για την υπόλοιπη οικογένεια τα καυτερά. Η συνταγή χωρίζεται σε τρία μέρη. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα αμαρινάρεις το κοτόπουλο και θα τα αφήσεις λίγο μισή ωρίτσα, 15 λεπτά, όσο θέλεις, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Οπότε θα μαρινάρεις το κοτόπουλο, θα το βάλεις στο ψυγείο, μετά θα ασχοληθείς με τη σάλτσα την καυτερή και μετά θα φτιάξεις ουσιαστικά στο αλεύρι αυτά που θέλεις να βάλεις, διάφορα μπαχαρικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά πρέπει να προετοιμάσουμε το κοτοπουλάκι μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μπούκοβο. Ωρε μάνα μου, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βάλω μπούκοβο. Θα βάλω σκόρδο. Πιπεράκι. Πάπρικα. Και αλατάκι. Πολύ καλά το κοτοπουλάκι μου, θα το βάλω λίγα λεπτά στο ψυγείο, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Αν με παίρνει ο χρόνος, θα το άφηνα και 15 λεπτά.
Οπότε μέχρι να γίνει το κοτοπουλάκι, πάμε να φτιάξουμε λίγο το μίξ από το αλεύρι, το οποίο θα βάλουμε το κοτοπουλάκι μετά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια αλεύρι. Και ξέρετε τώρα, χύνονται τα πάντα έξω, να το ξέρετε αυτό. Θα ακολουθήσει το baking powder, θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού. Ωραία, πάει και αυτό. Θα συνεχίσω με corn flour, το οποίο θα... Λέω, πώς ακούστηκε αυτό, corn flour. Oh. Λοιπόν, θα βάλουμε 100 γραμμάρια. Κάτσε να το μηδενίσουμε. Θα βάλουμε και από εδώ 100 γραμμάρια. Εν τω μεταξύ από το μαρινάρισμα έχει κάτσει εδώ πέρα το μπούκοβο και παιδιά, καίγομαι, δηλαδή αισθάνομαι ότι τσουζεί παράφορα. Ωραία, θα γελάσουμε. Σπαντών, έχει εδώ πέρα, έχω αλευρωθεί, έχει γεμίσει ο κόσμος αλεύρι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε πάμε να αρωματίσουμε το αλευράκι. Θα βάλουμε πάπρικα, βάζουμε πάπρικα, ορίστε. Και ταχύνει τώρα, λέει η Μέρη, κλασικά. Γενικά είμαι πολύ ατσούμπαλη, να ξέρετε. Δεν είμαι γενικά. Μπορεί να είμαι οργανωτική, αλλά γενικά. Τέλος πάντων, βάζουμε αλατάκι. Οπ. Συνεχίζουμε, ρε παιδί μου, με το αλάτι. Θα βάλουμε σκορδάκι. Αχ, αυτό το πράγμα με τα σκόρδα. Δηλαδή, κάθε φορά πρέπει να το ανοίγω αυτό το πράγμα για να του δώσω έτσι μια μανιβέλα να κάνει το σκόρδο. Γιατί κολλάει, πιάνει υγρασία. Γαμώ το κέρατό μου ένα πράγμα. Θα βάλω ginger. Τώρα θέλει κουταλάκι, αλλά δεν πειράζει. Όχι, ελπίζω να μην έβαλα πολύ. Περίεργο. Μυρίζει περίεργα. Επίσης θέλει 120 ml νεράκι. Κάτσε να βάλουμε. 120 ml νεράκι. 130 έβαλα. Ελπίζω να μην μας βγει νερό. Κοίταξε να δεις, αυτό που κάνω είναι το κουρκούτι, αλλά δεν είναι το ελληνικό κουρκούτι που κάνουμε το μπακαλιάρο, είναι το κορεάτικο, κατάλαβες. Οκ, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι το κουρκούτι. Λοιπόν, θέλει το αυγουλάκι του. Πόσες απόπειρες θα κάνω για να σπάσω ένα αυγό. Ωραίος. Και, Χριστέ, αυτό το πράγμα. Έλα. Έλα, πάμε λίγο. Πάμε πληθώ. Και άκου τώρα σε τι φάση είμαι. Λοιπόν, έχω κάνει εδώ πέρα το χυλό μου, έτσι, και έχω βγάλει το κοτοπουλάκι που είχα φτιάξει. Λοιπόν, όλο αυτό το κοτόπουλο θα το ρίξω στο χυλό που έχω κάνει και ήδη ζεσταίνω το λαδάκι. Αυτό το τσιρ τσιρ που ακούς είναι το λαδάκι και γενικά και κάτω από το τηγάνι. Γιατί μου πέσει κάτι πριν, δεν το είδα και τσίρτσιρ τώρα. Κατάλαβες αυτό. Κατάλαβα, Ντανές. Λοιπόν, οπότε αρχίζω και βάζω το κοτοπουλάκι, το κοτσοπουλάκι μέσα στο χυλό. Να κολλήσει, ρε παιδάκι μου. Και αυτό στο καπάκι θα το τηγανίσουμε. Και μετά θα κάνουμε την σόζ στην καυτερή για να καεί ο κόλος μας. Κατάλαβες. Φιλενάδα, όσο βλέπεις ότι γίνονται τα κοτοπουλάκια τα οποία είναι θεϊκά, μου έχει πετύχει πάρα πολύ αυτό το κουρκούτι, κορεάτικο τέλος πάντων. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να σου δείξω τώρα πώς θα κάνουμε τη σως στην καυτερή, τη σάλτσα ο χαμός. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, βλέπεις εδώ, θα χρειαστούμε τσίλι σως. Ωχ, Παναγιά μου, και θέλει και 100 γραμμάρια. Πάμε, δώστο. Λοιπόν, είναι και πηχτή. Α! Βγαίνει, θα ξημερώσουμε. Α, έλα, όμορφα βγεις. 100 γραμμάρια από αυτό, θα καεί ο κόλλος μου, βρε. Συνεχίζω, κοίτα εδώ κέτσα που πήγε και πήρε ο άντρας μου. 50 γραμμάρια κέτσα, κέτσα. Λοιπόν, πάμε. Το έχω ήδη μηδενίσει. 50 γραμμάρια κέτσα. Έλα λίγο ακόμα, αυτή είσαι. Τέλος. Λοιπόν, το μηδενίζω. Και θέλουμε και θέλουμε και σόγια σως. Μάλλον θα μπει όλο. Okay, yes. Βάλω και 150 γραμμάρια ζάχαρη. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπεις, είμαστε στην τελευταία φουρνιά και έχω βάλει σε ένα κατσαρολάκι λάδι σκόρδο και έβαλα και το μείγμα από τη σάλτσα που έφτιαξα. Οπότε θα πάρει μία βράση και θα ρίξω τα κοτοπουλάκια.
Και στο τέλος, αφού έχω τηγανίσει τα κοτοπουλάκια μου, τα βάζω όλα μέσα στη σως στην καυτερή, έτσι, να πάρουν μία εσάνς. Και... και πάμε να δοκιμάσουμε. Καλά παιδιά, αυτό έχει καραπετύχει. Μυρίζει θεσπέζια. Εννοείται ότι η φίλη μου η πρίντσες εδώ πέρα είναι. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Έχω να σου πω αρχικά ότι έχει βγει πάρα πολύ κράνιση γενικά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε, γιατί μάλλον θα το δοκιμάσει η μπλούζα μου, οπότε εγώ. Έλα μάνα μου, πιάσ' το. Μα δεν. Και εδώ. Πόσο κράνιση. Δεν καίει τόσο πολύ, μάλλον το γλίτωσε ζάχαρη. Σιγά πρίζες. Παιδιά πεθαίνω. Θεϊκό. Πω πω. Κανονικά έπρεπε να κάνω και ένα ριζάκι, να μην το φάνε έτσι ξεροσφύρι τα παιδιά, αλλά δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα του βραδινού. Εστίασα σε μία συνταγή που θέλω να κάνω, μία πίτσα σε τηγάνι. Το βλέπω συνέχεια, με τορτίγια. Οπότε λέω, κάτσε να δούμε λίγο και αυτή την εύκολη εκδοχή, με την τορτίγια στο τηγάνι και να βάζεις πάνω τα υλικά. Το είδα πιο πολύ στο TikTok και ήθελα κι εγώ να το δοκιμάσω. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτή η συνταγή είναι πανεύκολη. Βάζω λίγο λαδάκι και θα επιλέξω να πάρω μία τορτίγια πολύ σπορή. Α, μια χαρά μας κάθεται. Ωραία. Λοιπόν, αφού έχω βάλει εδώ πέρα την τορτίγια, θα επιλέξω να βάλω μπάρμπεκιου. Μου αρέσει πάρα πολύ η μπάρμπεκιου. Αυτή δεν καίει. Ξαναλέω ότι αυτή η συνταγή την κάνω πριν βάλω ακόμα το τηγάνι στη φωτιά. Ένα κουταλάκι για να το βάλω παντού, για να την αλείψω σχετικά τη σάλτσα μου παντού και στις γωνίες. Βάλω τυράκι τριμμένο. Και θα επιλέξω για λατικό λίγο πεπερόνι, το οποίο είναι τρεις φετούλες, δεν θέλω πολύ, ίσα ίσα. Λοιπόν, και αφού ετοίμασα την τορτίγια, άναψα τη φωτιά και έχω βάλει και καπάκι για να είναι η θερμοκρασία, ξέρεις, να πηγαίνει παντού, να μην φεύγει από πουθενά η θερμοκρασία. Οπότε θα δούμε αν τα κατάφερα και σε αυτήν την συνταγή. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση βασικά να κάνεις πίτσα, αν δεν θες και βαριέσαι να ανοίγεις ζυμάρι. Με μια τορτίγια και υλικά της πίτσας πιστεύω ότι είσαι κομπλέ. Οπότε περιμένουμε να ψηθεί για να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εγώ μόλις άνοιξα το καπάκι, όπως βλέπετε έχει λιώσει το τυράκι, έχει πάρει χρώμα και το πεπερόνι, μυρίζει θεϊκά, οπότε πάω να τη βγάλω στο πιάτο και επανέρχομαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της δοκιμής του βραδινού, είναι πάρα πολύ crunchy αρχικά, μυρίζει θεϊκά. Φανταστικό. Τέλειο. Έλα ρε φίλε. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ φθηνό όπως βλέπεις. Και δεν σε φουσκώνει. Μπορείς ρε παιδί μου άνετα να φας δύο, να στο πω και έτσι. Αλλά είναι θεϊκή. Έχει λιώσει απίστευτα το τυράκι μου. Είναι τέλειο και για τα παιδιά. Θεϊκό ρε παιδιά. Έλα. Είμαι πολύ χαρούμενη βασικά που κατάφερα αυτή τη συνταγή να τη φτιάξω. Και όπως κατάλαβες, φιλενάδα, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Αυτές ήταν οι συνταγές που ήθελα καιρό να τις φτιάξω, δηλαδή έλεγα, μα δεν γίνεται, πρέπει να τις φτιάξω κι εγώ. Οπότε αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάς να κάνεις like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να χτυπάς και το κουδουνάκι και να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη. Ελπίζω να σας άρεσε, περιττό να σας πω ότι η κοιλιά μου αυτή τη στιγμή έχει πάει μέχρι την καβάλα. Δεν τρώω γενικά συνήθως τόσα πολλά γενικά γεμάτα ή θα είναι super duper ένα γέφα μου και το
βράδυ θα περιοριστώ σε κανένα γιαουρτάκι λίγο πιο ελαφρύ. Η χαρά της χοληστερίνης σήμερα, φιλενάδα, σε αυτό το βίντεο, όμως μπορώ να πω ότι το καταχάρηκα, γιατί ήθελα πολύ καιρό να τις δοκιμάσω αυτές τις ατέγες και μπορώ να πω ότι τα κατάφερα. Αν εξαιρέσεις το πρωινό που δεν βγήκε τόσο εμφανίσιμο, αλλά παράλληλα ήταν νοστιμότατο. Οπότε, αν θέλεις να δεις δεύτερο μέρος σε συνταγές που έχω καιρό να δοκιμάσω, γράφτο μου από κάτω και εγώ, που ξέρεις, μπορεί να το ξανακάνω. Που μάλλον θα το ξανακάνω, γιατί εγώ, Χατήρη, δεν σας χαλάω. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Εγγραφή, ξέρεις, κουδουνάγια και αυτά. Να με ακολουθείς και στο Instagram. Οπότε, λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!